καιρικές συνθήκες δεν μας επηρεάζουν. Μας εμψυχώνουν περισσότερο για να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας. Σας απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συντασιού, των συνεργαζόμενων συντασιοϊκών οργανώσεων, ανάμεσά τους και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξίων του Δημοσίου, και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή φανατική συγκέντρωση που γίνεται και αυτή κάτω από τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες του κορονοϊού, δυστυχώς με 27.000 νεκρούς και στη χώρα μας. Είμαστε πάλι στον δρόμο του αγώνα. Διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά μας για αποκατάσταση των ρημαγμένων συντάξεών μας, κύριων και επιχειρηγών, από τις ανελαίητες περικοπές των μνημονιακών νόμων που εξακολουθούν να είναι στο ίδιο επίπεδο για πολλά χρόνια και ταυτόχρονα οξύνονται και μεγαλώνουν τα προβλήματά μας. Στην προηγούμενη συγκέντρωση που είχαμε κάνει στις 14 Δεκεμβρίου του 2021, στην ίδια πλατεία είχαμε πει και επισημάναμε το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων και ακρίβειας σε βασικά αγαθά λαϊκής κατανάλωσης που επηρεάζουν την ατομική και οικογενειακή ζωή μας πριν ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος ή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ήμασταν και είμαστε ενάντια σε κάθε εισβολή και σε κάθε πόλεμο τον οποίο καταδικάζουμε, γιατί πιστεύουμε πως οι όποιες διαφορές μεταξύ των χωρών πρέπει να λύνονται με διπλωματικά και ειρηνικά μέσα. Ο πόλεμος αυτός στην Ευρώπη, που γίνεται για οικονομικά συμφέροντα των ολίγων, αλλά το πληρώνουν αυτό οι λαοί, όπως σε κάθε πόλεμος, πέρα από το βαρύτατο φόρο αίματος, αφήνει τεράστιες υλικές καταστροφές και επηρεάζει τη διεθνή οικονομία και τη ζωή όλων μας, όπως και την οικονομία τη δική μας. Πριν λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μπροστά στο τσουνάμι της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, με διάγγελμά του στις 16 Δεκεμβρίου του 2022, ανακοίνωσε και μέτρα στήριξης των πολιτών, τα οποία εξειδίκευσε οι αρμόδιοι υπουργοί. Μεταξύ αυτών των μέτρων που αφορούν τους συνταξιούχους είναι η πασχαλινή επιταγή των 200 ευρώ για περιορισμένο όμως αριθμό χάνουμε συνταξιούχων. 670.000 περίπου είναι, δηλαδή το 27% των συνταξιούχων μέσα στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων που έχουμε. Και η επιδότηση λέει στα κάψιμα 13 ευρώ περίπου για 3 μήνες, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αλλά και με οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 30.000 το χρόνο. Και στο πετρέλαιο από 2 ευρώ θα γίνει 1,85. Αντί στα κάψιμα να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Το πακέτο όμως αυτό κατά της ακρίβειας και της έκρησης του πληθυσμού που τρέχει προς το 8% δεν μπορεί να θεραπεύσει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Γιγαντώνεται το κύμα ακρίβειας και παγιώνεται στο ρεύμα, το φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες για εκατομμύρια νοικοκυριά. Ανάμεσά τους οι συνταξιούχοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και αισθάνονται ανυπεράσπιστοι μπροστά στη λέλαπα των ανατιμήσεων μετά την αποστολή πραγματικά των καυτών λογαριασμών που έχουμε όλοι ζήσει και διαπιστώσει για το ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα μεταξύ των άλλων στην ανακοίνωσή του είπε: πρώτος εγώ θα αποφάσιζα ένα μεγαλύτερο πακέτο στήριξης αν ήμουν σίγουρος ότι αυτό δεν θα έφερε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και έδωσε το χαρακτηρισμό στα μέτρα ως μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Πάντως είπε και τη λέξη ψίχουλα, ότι θα χαρακτηριστούν ψίχουλα. Πράγματι, δεν παρέχουν ψίχουλα και δεν παρέχουν καμία ουσιαστική προστασία μπροστά στην τρομακτική κατάσταση που βρίσκονται οι πολίτες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στην οικονομική κρίση. Βέβαια, υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε βασικά
προϊόντα πιο αγαθά, κατόρθωσαν και φορολόγησαν το μεγάλο πλούτο, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτε γι' αυτό. Όπως όμως έχουν σήμερα τα πράγματα, εμείς οι απόμακοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής και του αγώνα, δίνουμε για μια ακόμη φορά το αγωνιστικό παρόν και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, αφού ξέρουμε καλά πως ό,τι μέχρι σήμερα κερδίσαμε είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας, της δυναμικότητας και της ενότητας του συντασσιοβουλικού κινήματος. Ζητούμε επομένως από την κυβέρνηση την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης με αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με ταυτόχρονη μείωση των τιμών στα βασικά ή διατροφής. Η 13η σύνταξη είχε δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους ως ποσοστό της ακατάρρευσης σύνταξης καταβαλλόμενο κάθε χρόνο με τον νόμο 4670 του 2020. Την απόδοση του 0,5% του ΕΕΠ του τακτικού προϋπολογισμού για τα έτη 2020 και 2021 σύμφωνα με τον νόμο 4670 του 2020. Την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων όπως κρίθηκε από το Ελληνικό Συνέδριο. Την πρόληψη μονίμων υπαλλήλων στον ΙΕΚΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων αντί της πιστοποίησης ιδιωτών, λογιστών και δικηγόρων με εκτρά αποτελέσματα και την εκπαιδεύση των εκκρεμών συντάξεων και της πρόληψης τελεκών αυτοδιωτικών τομέα με παχυλούς μισθούς σε διευθυντικές θέσεις υποκαθιστώντας ή καταργώντας την υπηρεσιακή ιεραρχία. Την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών και που το προσωπικό του αναδύθηκε σε ηρωικές μορφές κατά την πανδημία του κορονοϊού. Την εφαραφορά της επικουρικής ασφάλισης στον αδιαμετρικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Κοινωνική ασφάλιση και υποστασία των συνταξιούχων είναι υποχρέωση του κράτους και δεν είναι των ασφαλιστών, των τραπεζιτών, των διαχειριστών των ασφαλιστικών οργανισμών του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό επιμένουμε στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που διέπεται από την διανεμητική αρχή της αλληλεγγύης και όχι της σύγκρισης των γενναιών. Την ανάκληση της σχετικής ανάλγητης εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία δεν μεταβιβάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης σε ζώντες συζύγους, χείρα ή χείρο, σε περίπτωση θανάτου μετά τις λήξεις τριετίας, εφόσον αυτοί είναι συνταξιούχοι λόγω γύρατος ή αναπηρίας και παίρνουν τη δική τους εθνική σύνταξη. Τέλος, να σταματήσει ο εμπεγμός σε βάρος των συνταξιούχων και η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα για όλους τους πολίτες και τους συνταξιούχους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Το συνταξιοχικό κίνημα συνεχίζει και δεν υποστέλει τη σημαία του αγώνα για τη δικαιοσύνη, για τη δικαίωση όλων των συνταξιούχων. Σας ευχαριστώ.